Ναι, να είναι ελεύθερος, γιατί τι έκανε ο Λιγνάδης. Τι έκανε ο Λιγνάδης, τίποτα δεν έκανε. Βίασε παιδάκια, αγόρι μου. Βίασε παιδάκια ο Λιγνάδης. Δεν υπάρχει δυνατότητα δασοπυρόσβεσης. Η πυρκαγιά σταματάει όταν φτάσει σβήσει. Στην ακτή. Όταν φτάσει στην ακτή, παιδιά, δεν θα τη σβήσουμε την πυρκαγιά. Θα τη σβήσει η θάλασσα. Αυτή είναι η θεωρία του Λότοφ. Φέρ την αδερφούλα σου 15χρονο να τη χύσω τη μάπα. Τι λέει, μαλάκα. Δηλαδή, εσχρό, πραγματικά εσχρό. Πριν από κάποιες μέρες μου στείλατε ένα βίντεο στο YouTube που λέει «Λότοφ ξεπλένει Λιγνάδη Νουδού Μητσοτάκη» που έχει φτάσει γύρω στις 2.000 προβολές. Είπα να μην ξανασχοληθώ με τον Λότοφ, γιατί άμα θα ασχοληθώ, ξέρετε, θα απαντήσει κλασικά, μετά θα πρέπει και εγώ να απαντάω, να απαντάει για αυτούς και πάει λέγοντας και έχω πάρα πολλά projects αυτή την περίοδο. Ωστόσο, επειδή είπε να ασχοληθεί μαζί μου και για το θέμα των Καναντέρ, που για να είμαι ειλικρινής το περίμενα κιόλας, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από νεοδημοκράτες, κυρίως από συνταξιούχους, καλά και από τα μέλη της ΟΝΕΔ και της ΔΑΠ εκεί πέρα. Που τον ακολουθούν στο Discord. Είπα να ασχοληθώ και για αυτό το θέμα. Οπότε λέω, αφού πρέπει να απαντήσω, ας κάτσω να ασχοληθώ λοιπόν και με το θέμα της παιδεραστίας. 2-1 το σημερινό βίντεο. Θα ασχοληθούμε και θα απαντήσουμε στο Λότοφ και για τα δύο και θα αποδείξουμε φυσικά για άλλη μια φορά ότι είναι άσχετος. Λοιπόν, Λότοφ ξεπλένει Λιγνάδη Νουδού Μητσοτάκη γενικά την παιδεραστία. Είναι το πρώτο μέρος του βίντεο. Μετά θα ασχοληθούμε με τα Καναντέρ. Στο Λιγνάδη, μωρέ. Τον άλλο που έχει ο Κούλης που είναι παιδοβιαστής, του ξέρασε αυτούς. Θα μου μιλήσεις για βιαστές. Ποιον είχε ο Κούλης που είναι παιδοβιαστής. Ούτε το όνομά του δεν θυμάται. Λοιπόν, περίμενε. Τον Μίχο. Παιδοβιαστής τον Νουδού. Παιδοβιαστής Νουδού. Γιάννη από την Κέρκυρα. Το Γεωργιάδη, ναι. Το βουλευτή. Τι τον έχει ο Κούλης. Δεν ξέρει το χέρι τον είχε. Του είπε κάτσε λίγο στην άκρη, θα ξαναλέμε. Λοιπόν, Νίκος Γεωργιάδης, βουλευτής. Από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν μέλος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αγόρι μου μετά, γιατί δεν τον καταδείξατε. Δίκαση, γιατί είναι έξω ο Λιγνάδης. Ο δικαστής ήταν ο Μητσοτάκης στο θέμα του Λιγνάδη. Πες μου, απάντησέ μου, γιατί δεν είναι φως. Προφανώς το δικαστήριο βρήκε, είδε ότι αυτή είναι η ποινή που του αξίζει. Αυτές είναι οι ποινές που αξίζουν στους πολιτικούς, έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντα, ρε παιδί μου. Όπως και στο θέμα της Siemens, όπως και στο θέμα του Τσοχατζόπουλου που άργησαν καμιά δεκαριά χρόνια και μετά τον δικάσανε για πολύ λίγο και ξαναβγήκε έξω. Όπως την υπόθεση Παπαγεωργόπουλου. Που έκλεψε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δήμο της Θεσσαλονίκης και αυτός μετά από λίγους μήνες έμεινε ελεύθερος. Όπως και στην υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου που και αυτό τον πιάσανε και μετά από λίγους μήνες έμεινε ελεύθερος. Αυτοί είναι οι μόνοι τρεις οι οποίοι πιαστήκανε και μπήκανε μέσα. Έτσι, αυτά τα τρία ονόματα πολιτικών. Και έμειναν για μήνες μέσα. Μετά έμειναν ελεύθεροι. Δεν έχει πιαστεί κανείς για το θέμα της Siemens, για το θέμα βατοπεδίου, για το θέμα που έχουν φάει τα κέρατά τους δισεκατομμύρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τα Τέμπη. Τι να πούμε, έχω βάλει και βίντεο τα εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρει τα 20 top εγκλήματα. Και για όλα αυτά δεν έχει πιαστεί κανένας. Θέλει να μας αποδείξει ο Λότοφ ότι η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα λειτουργεί ρολόι. Λοιπόν, για τον Νίκο Γεωργιάδη. Φυλακίστηκε λοιπόν. Με ποινή 28 μηνών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Το δικαστήριο τον έκρινε τότε ένοχο. Τι έγινε μετά? Το αδίκημα παραγράφηκε λόγω των διατάξεων του νέου ποινικού κώδικα. Γιατί το 2019, 2 Δεκεμβρίου είναι αυτό, ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και έφτιαξε ειδικό νόμο για να μείνει ο Νίκος Γεωργιάδης ελεύθερος. Αλλά σύμφωνα με τον Λότοφ και σύμφωνα με κάθε σκουπίδι νεοδημοκράτη, πάρα να μας αποδείξουν ότι οι νόμοι ισχύουν σε αυτή τη χώρα. Είναι ανανελεύθερος, έχεις δίκιο, εντάξει. Ναι, ανανελεύθερος, γιατί τι έκανε ο Λιγνάδης. Τι έκανε ο Λιγνάδης, τίποτα δεν έκανε. Βίασε παιδάκια, αγόρι μου. Βίασε παιδάκια ο Λιγνάδης. Όχι, καλέ, τίποτα. Κάτι για 16χρονους δεν λέγανε ότι πήγαινε και τους γαμούς. 16χρονοι. Δεν ήλικα. Τι είναι. Τους γαμούς έλεγε. Άλλο, περίμενε. Τους επιπληρωμή δεν γινόταν. Επιπληρωμή λέει καλά. Σας δείξω μετά στη συνέχεια. Δεν ξέρει καν την υπόθεση και γιατί λέει. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Λέω ότι είναι άλλη πράξη από το να βιάσει παιδάκια. Λοιπόν, 4 ποινικές διώξεις για βιασμούς 3 ανηλίκων και ενός ανήλικα άντρα. Δεν βλέπω πουθενά επιπληρωμή. Η επιπληρωμή ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης. Τα έχει μπερδέψει λίγο. Κατηγορία του βιασμού 4 ανδρών, μεταξύ των οποίων και 3 ανηλίκων. Κρίθηκε λοιπόν τον Ιούλιο του 2022 ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων ανδρών. Συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών. Μέχρι σήμερα περιμένουμε να εκδικαστεί και η έφεση λοιπόν. Και ο Λιγνάδης είναι ελεύθερος. Επειδή ο Λότοφ μας λέει για 16χρονους, ο 25χρονος σήμερα που κατήγγειλε βιασμό στα 14 χρόνια του. Κάτω από το έτος το επιτρεπόμενο που είναι 15 χρόνια, είπε ότι αυτό έγινε το 2010.
Τότε ο Λιγνάδης είναι 58 σήμερα, πριν από 13 χρόνια ήταν 45 ετών, μαντράχαλος με 14χρονο. Και εδώ βλέπετε και τι του έλεγε ο Λιγνάδης. Μου χάιδευε, λέει, το κεφάλι, τότε 14χρονος, μου έλεγε τι κούκλος που είσαι, θα γίνεις γνωστός, έτσι ξεκίνησαν όλα. Άρχισε να με χαϊδεύει στα πόδια. Εκεί ξεκίνησε να πιάνει τα γενετικά μου όργανα. Έβαλε τα χέρια του μέσα από το παντελόνι μου, μου είπε ηρέμησε, έτσι κάνουν οι ηθοποιοί, πρέπει να είσαι χαλαρός. Του πιάσε λοιπόν το μόριο και του όρχη. Έτσι όμορφα και ωραία, σεξουαλική παρενόχληση. Όταν μπήκε στην τουαλέτα ο μικρός και όταν γύρισε, του είπε ότι δεν του αρέσει αυτό. Αυτός είχε ήδη ξεκουμποθεί και αυνανιζότανε μπροστά του. Αθώος ο Λιγνάδης. Τι έκανε ο Λιγνάδης σύμφωνα με τον Λότοφ. Πάμε να τον ξεπλύνουμε. Μετά πήγε σε μια παράσταση μαζί με δύο φίλους του, ένα φίλο και μια φίλη. Ο Λιγνάδης τους προσκάλεσε σπίτι του, εκείνοι δέχτηκαν και πήγαν. Τους κέρασε φαγητό, ποτά και τσιγάρα κάναβης. Μας είπε να πάμε στο δωμάτιο μαζί του και να κάνουμε σεξουαλικές πράξεις. Άκουσα με λίγο. Το να πας να πληρώσει ένα 16χρονο, πρώτα απ' όλα επιτρέπεται να γαμάς 16χρονο, να ξέρεις. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τώρα ο Λότοφ μας λέει για 16χρονο, ενώ είναι 14χρονο. Επιτρέπεται. Αυτή τη στιγμή φέρουμε μια 16χρονη. Φέρουμε τη γαμή σου. Ναι. Αλλά δεν το κάνω γιατί έχω σχέση, γιατί είμαι καλό παιδί. Θα είναι πολύ περηφανή η σχέση σου που είσαι 33 στα 34 και θα σου άρεσε να πας με 16χρονο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και κόρη σου, έτσι, γιατί έχει 18 χρόνια διαφορά. Ναι, μεν είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Λέτε βία σε παιδάκια, ενώ μιλάμε για μια έκνομη πράξη, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το να μπεις φυλακή, ξέρω εγώ, για 3 χρόνια με αναστολή. Τι θέλετε, να αλλάξουμε τους νόμους? 3 χρόνια με αναστολή. Ο Λιγνάδης λοιπόν έφαγε ποινή 12 ετών. Πετάει τώρα ένα 3 χρόνια ο Λότοφ για να τον ξεπλύνει, για ποιο λόγο? Δεν ξέρει καν τους νόμους, έτσι λέει. Πετάει χρόνια. Επειδή είναι ο Λιγνάδης, θα το βάλουμε 20 χρόνια για κάποιο λόγο. Όχι, χεστήκα από οποιοδήποτε και να είναι. Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους κανονικά. Αυτή είναι η ποινή του. Έλα μου βαρέσει μια μαλακία. Εσύ και μάνος η πουτάνα Σόλσον. Γάμο το Χριστούλη. Τώρα βρίζεται με την αδερφούλα στο 15χρονο να τη χύσω τη μάπα. Τι λέει μαλακά. Δηλαδή, εσχρό, πραγματικά εσχρό. Δεν έχει σημασία ότι η ηλικία συνένεση είναι 15 ετών. Είναι εντελώς ανήθικο ένας άνθρωπος να πάει με τόσο μικρό κοριτσάκι, πραγματικά. Νόμιμα, by the way. Ποιος ξεπλένει βιαστές? Εγώ είπα να τον βάλετε φυλακή κανονικά. Αυτό που ξεπλένω είναι τον Κούλη που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Καμία σχέση με την υπόθεση. Εδώ φωτογραφία. Ο Κούλης, η Μαρέβα, ο Λιγνάδης. Μετά από παράσταση, βέβαια. Το κατά πόσο γνωρίζονται και το κατά πόσο πέσαν τηλεφωνήματα δεν το ξέρουμε ούτε εγώ ούτε ο Λότοφ. Μπορεί να το ξέρουν 5-10 άτομα, έτσι. Ο Λιγνάδης έχει βγει φωτογραφία και με άλλους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Το τι σχέση είχαν μεταξύ τους, κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν έχουμε δει ποτέ παιδοβιαστή να μπαίνει και να βγαίνει τόσο εύκολα. Να του γίνεται ποινή 12 ετών κάθειρξη και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ερχόταν στο χώρο μου. Εδώ είναι η τσατσά στη οποία τορδελομπού πήγαινε ο Μίχος με τη 12χρονη από τον Κολονό. Ο οποίος φυλακίστηκε. Τον γκάζι και έφερνε και το ανήλικο κορίτσι. Τη 12χρονη κοπέλα. Βεβαίως. Το έφερνε να πάει με πελάτες και επώνυμους πελάτες. Κάτι έχω. Είναι οι πολιτικοί με τους οποίους πήγαινε. Μέχρι σήμερα έχουμε ονόματα 150 πολιτικών τα οποία δεν έχουν βγει προς τα έξω και περιμένουμε ακόμα να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί. Και ο Μίχος είναι μέσα φυλακή. Έχω κάμερες, θα το δείτε το στικάκι. Και... έχει κάμερες λοιπόν και τα έχει καταγράψει όλα σε στικάκι. Θα καταλάβει. Έχει το κατηγορούμενο. Ναι. Το 12χρονο. Και πηγαίνει με επώνυμους. Επειδή λειτουργεί η δικαιοσύνη σύμφωνα με τον Λότοφ. Εσείς οι γαμόμανοι έρχεστε και λέτε ότι είναι δεξί χέρι. Τι φταίει ο καλύτερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης? Μπορώ. Την προκαλύτερη πρωθυπουργά. Πες παγκοσμίως. Ο καλύτερος πρωθυπουργός στον κόσμο, ρε παιδί μου. Γιατί ντρέπεσαι να μιλήσεις? Πάμε να συζητήσουμε για τις πυρκαγιές. Πάμε στα καναντέρ. Οι πυρκαγιές, παιδιά, δεν σβήνουν. Άμα έχεις τέτοιες αισθήσεις. Δεν σβήνουν οι πυρκαγιές. Με θερμοκρασία και με λίγο αέρα είναι απλά τα πράγματα. Σας ναι. Το λέω τώρα σαν δασολόγος. Σας το λέω που έχω σπουδάσει και είχα μάθημα πυρκαγιές. Έτσι, δηλαδή το αντιλαμβάνομαι το θέμα λίγο παραπάνω. Και είναι και ειδικό ο Λότοφ αυτό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει δυνατότητα δασοπυρόσβεσης. Η πυρκαγιά σταματάει όταν θα φτάσει σβήσει. Στην ακτή. Όταν φτάσει στην ακτή, παιδιά, δεν θα τη σβήσουμε την πυρκαγιά. Θα τη σβήσει η θάλασσα. Αυτή είναι η θεωρία του Λότοφ. Επειδή λοιπόν είμαστε από τις πιο άχρηστες χώρες στον κόσμο, ορίστε, η Ελλάδα είναι νούμερο ένα στον κόσμο σε ποσοστό καμένων στρεμάτων επί συνολικής έκτασης της χώρας. Είναι, λέει, εδώ πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω παγκοσμίως γιατί αυτά είναι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης. Μπορούμε να ψάξουμε και άλλες χώρες αν θέλετε. Το έχω δει και σε σχετικό πίνακα. Και είμαστε δεύτεροι σε συνολικό αριθμό καμένων στρεμάτων πίσω από την Ισπανία, έτσι.
Γιατί η Ισπανία είναι τεράστια σε έκταση χώρα. Λοιπόν, νούμερο 1 στην Ευρώπη, πιθανότατα και στον κόσμο. Για να καταλάβετε πόσο άχρηστη είναι η πολιτική που μας κυβερνάνε και φυσικά ο Μητσοτάκης και οι βουλευτές που επιλέγει κάθε φορά να είναι υπεύθυνοι για αυτό το κατάντημα. Μέσα στο 2023 έχουν καεί 429.000 στρέμματα, πρώτη είναι η Ισπανία με 692.000 στρέμματα, αλλά επί της έκτασης της χώρας είμαστε πρώτοι. Οι λόγοι είναι τρεις. Πρώτον, αεροσκάφη, που το είπα και στο βίντεο, θα τα αναλύσουμε μετά. Δεύτερον, επαρκή πυροσβεστικά και να μπορούν να βρίσκουν και νερό για να κάνουν δασοπυρόσβεση και να μην είναι διακοσμητικά στοιχεία. Και τρίτον, αντιπυρικές ζώνες. Γιατί εδώ και δεκαετίες δεν έχουν φτιάξει αντιπυρικές ζώνες εκεί που υπάρχουν δάση. Άμα υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, δεν θα περιμέναμε να σβήσει φωτιά στη θάλασσα και να κάψει τη μισή Ρόδο Λότοφ για να καταλάβεις τι πράγματα λέει ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Είμαστε λοιπόν πραγματικά τόσο κακομύριδες στο έλεος της φωτιάς και είμαστε τόσο άχρηστοι που δεν μπορούμε να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά και η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα. Να καταργήσουμε και την πυροσβεστική, ρε Λότοφ. Άμα είναι η φωτιά να σβήσει στη θάλασσα, ποιος ο λόγος έχουμε και πυροσβεστικό σώμα έτσι πως μας τα λες. Εγώ πιστεύω ότι μόλις φύγει η κάμερα. Δείτε εδώ, αυτά, μόλις φύγει η κάμερα, το πυροσβεστικό λέει θα φύγει. Δείτε γέλιο. Να γλιτώσει λέει μονάδα. Του λέει άμα θα μείνει με την κάμερα μπορεί να μείνει το πυροσβεστικό. Και δείτε εδώ το πυροσβεστικό, έχει κάτσει επίτηδες επειδή είναι η κάμερα της τηλεόρασης εκεί και δεν σβήνει. Ήρθε και φεύγει, δεν έριξε νερό, ήρθε για να το τραβήξει η κάμερα, δεν ρίχνει καθόλου νερό. Ήρθε χωρίς νερό στη φωτιά, τι ήρθε να κάνει, για την κάμερα, εγώ πριν από 10 λεπτά είπα στα παιδιά, μόλις φύγει η κάμερα, σας το είπα, δεν σας το είπα, το γράψατε, γυρίζα και φεύγουν οι κύριοι, για την κάμερα, ό,τι θέλω. Φεύγουνε. Αυτή την πυροσβεστική πληρώνουμε από την τσέπη μας για να έχουμε άχρηστους υπουργούς, άχρηστο πρωθυπουργό και να μην σβήνουν τις φωτιές, έτσι. Αυτή είναι η κατάντια, ας πούμε. Έχουμε τα πυροσβεστικά μπροστά, σηκώνονται και φεύγουνε, γεια σας, μας χαιρετάνε και η φωτιά δίπλα καίει. Και μας λέει μετά ο Λότοφ, η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα. Δίπλα και δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πετάξουν και πυροσβέστες. Δεν ξέρουμε άμα πήγανε τελικά, γιατί είναι από μαρτυρίες ανθρώπων που λένε μας έχουν αφήσει μόνους μας. Αυτό δεν ξέρουμε άμα ισχύει. Έτσι, μπορεί να το λένε οι άλλοι. Πάνω στην ψυχολογική τους κατάσταση. Βγάζει θεωρίες από το κεφάλι του ο Λότοφ. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ξέρει ο Λότοφ αν πήγανε πυροσβέστες στη Μάνδρα, πόσα πυροσβεστικά πήγανε και πόσα αέρια μέσα. Όχι. Απλά βγάζει θεωρίες από το κεφάλι του. Δεν ξέρουμε άμα τα αεροπλάνα είναι απασχολημένα παντού. Είχα ακούσει σε ένα δελτίο ειδήσεων chat ότι είχαμε 80 διαφορετικές πυρκαγιές σε κάποια φάση. Πώς ακριβώς θα ανταποκριθεί το σύστημα, δηλαδή θα πρέπει να έχεις πόσα αεροπλάνα ακριβώς και πόσους πυροσβέστες ακριβώς χρειάζεσαι για αυτό το πράγμα. 80 πυρκαγιές. Εγώ το γράψα στο Google, δεν το βρήκα αυτό με τις 80 πυρκαγιές. Και φυσικά ο Λότοφ και όλοι όσοι είναι της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποδείξουν αν υπήρχαν όντως 80 πυρκαγιές. Να μας δείξει λοιπόν ακριβώς αυτές τις 80 πυρκαγιές σε ένα χάρτη. Έτσι, επίσημα στοιχεία περιμένουμε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τι μεγάλες έκτασεις ήταν αυτές οι πυρκαγιές. Δηλαδή, ήταν μια πυρκαγιά που έκαιγε απλά ένα οικόπεδο γιατί κάποιος δημιούργησε μια φωτιά ενός στρέμματος. Τι πυρκαγιές, τι μεγέθος ήταν. Στη Ρόδο και εγώ τους τα πάντα. Ήταν νούμερο ένα πυρκαγιά εκείνες τις μέρες. Μετά ήταν στη Μάνδρα Αττικής και μετά ήταν στην Κέρκυρα. Αυτές ήταν οι κεντρικές εστίες και θα μπορούσαν να είχαν πάρα πολλά καναντέρ η κάθε εστία. Θα μπορούσε να έχει από 5 καναντέρ. Πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Δεν έχουμε την τεχνολογία ακόμα οι άνθρωποι για να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Όπως και με τους τυφώνες ένα πράγμα. Είναι... Συγκρίνει τις πυρκαγιές με τους τυφώνες ο Λότοφ. Έχουμε φτάσει στο 2023, υπάρχουν αέρια μέσα, υπάρχουν πυροσβεστικά και ο Λότοφ συγκρίνει τις πυρκαγιές με τους τυφώνες. Μαλάκα, τρελαίνεσαι. Θέλω να βοηθήσει τη φωτιά, είναι εθελοντής και αστυνομία ζητάει επίσημο χαρτί. Ναι, γιατί άμα πηγαίνει ο καθένας και λέει θα βοηθήσει τη φωτιά, μπορεί να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Μπορεί να εγκλωβιστεί ο ίδιος και να πρέπει μπορεί και να πεθάνει. Να πάμε να τον σώσουμε. Πρέπει να γίνονται πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Πολύ πιο ομαδικά τα πράγματα. Έχουμε φτάσει στο 2023. Οι νεοδημοκράτες λοιπόν θέλουν να μας αποδείξουν ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει σε έναν εθελοντής και να βοηθήσει τη φωτιά. Πολύ ωραία. Πρώτον, γιατί δεν έχετε ένα ψηφιακό σύστημα να δηλώνει κάποιος ως εθελοντής. Και δεύτερον, για ποιο λόγο οι αστυνομικοί διώχναν τους εθελοντές όταν πηγαίναν εκεί ζητώντας επίσημα χαρτιά και υπήρχε όλη αυτή η γραφειοκρατία. Θα μπορούσαν λοιπόν πάρα πολύ απλά να φτιάξουν ένα ωραίο σύστημα στο οποίο οι μόνιμοι εθελοντές, αυτούς που ξέρουν οι πυροσβέστες για πάρα πολλά χρόνια, θα έχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία σε κάθε χώρο όπου υπάρχει δάσος και σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία θα πηγαίνουν αναταχτά χρονικά διαστήματα να περισυλλέγουν αυτούς που θέλουν να δηλώσουν σαν εθελοντές. Και έτσι πολύ απλά οι αστυνομικοί δεν θα χρειάζεται να διώξουν αυτούς που θέλουν να δηλώσουν σαν εθελοντές. Θα πηγαίνουν σε αυτά τα σημεία περισυλλογής αυτοί οι εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν και από εκεί λοιπόν θα τους μεταφέρουν οι μόνιμοι εθελοντές
στο χώρο όπου υπάρχουν οι πυροσβέστες και έτσι θα βοηθάνε. Σας ανέφερα ένα πολύ απλό σύστημα χωρίς να είμαι πολιτικός, χωρίς να είμαι υπεύθυνος οργάνωσης. Αλλά αυτό ισχύει με τους Νεοδημοκράτες και με κάθε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλες τις κυβερνήσεις του κόλου. Ότι θα πρέπει να τους πιάσουμε το χεράκι αυτούς τους μαλάκες, να τους εξηγήσουμε ακριβώς πώς θα εφαρμόσουν ένα γαμημένο απλό σύστημα για να βγει ο Λότοφ και να τους ξεπλένει. Έπρεπε να μας βγάλει ένα χάρτη με τις πυρκαγιές, με τα οχήματα και να πει αυτοί πρέπει να πάνε εδώ, αυτοί πρέπει να πάνε εδώ. Αυτό εδώ και έτσι η μάντρα θα έχει αυτό και αυτό και αυτό. Είναι το επιχείρημα του Λότοφ στην κριτική που κάνουμε εμείς. Και το κάνει αυτό το επιχείρημα ενώ κανείς από την κυβέρνηση δεν έφτιαξε έναν γαμημένο χάρτη που να μας δείξει πόσες πυρκαγιές λοιπόν έχουμε σήμερα, πώς κάνανε και με τον κορονοϊό. Έχουμε αυτές και αυτές εδώ τις πυρκαγιές και σε αυτές χρησιμοποίησαμε τόσα καναντέρ, τόσα πυροσβεστικά μέσα και τόσους χιλιάδες πυροσβέστες. Να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Είναι τόσο άχρηστη στην κυβέρνηση και περιμένει ο Λότοφ να το κάνουμε εμείς αυτό, να φτιάξουμε ένα ολόκληρο χάρτη, να κάνουμε δηλαδή έρευνα τις δεκάδες πυρκαγιές που υπάρχουν και να κάνουμε κριτική σε αυτό το χάρτη. Τίποτα άλλο ξέρω εγώ, να πληρώσουμε ας πούμε και το δορυφόρο του Elon Musk, το Starlink, για να σου βγάλουμε αναλυτικά αυτό που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση που ψήφισες. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνεις είναι. Δεν μ' αρέσει αυτό που έγινε. Σταμάτα! Θα πεθάνουμε από το cringe, σταμάτα! Εντάξει, οκ. Ρώτησε το ChatGPT από τα αεροπλάνα, ξέρω εγώ, τα παγκόσμια αεροπλάνα, ρε παιδί μου, ποια είναι τα πιο καλά σε χωρητικότητα. Και η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, το μικρότερο μοντέλο του Καναντέρ, δηλαδή έχει το νούμερο 6. Το οποίο για κάποιον λόγο το θεωρεί κακό να έχουμε το νούμερο 6 σε χωρητικότητα αεροπλάνο στον κόσμο. Δηλαδή... Ναι, άμα είμαστε νούμερο 1 χώρα στον κόσμο σε πυρκαγιές ανά έκταση, λογικό να θέλω να έχουμε αυτό. Δηλαδή από κάτω έχει λίστα άπειρα αεροπλάνα τα οποία δεν έχουμε. Εμείς είμαστε στη θέση 6, αλλά για κάποιο λόγο έπρεπε να είμαστε στη θέση 2 της Lockheed Μάρτιν τα αεροπλάνα να έχουμε, τα οποία είναι για την Αμερική, ας πούμε. Είναι και γεωγραφικό το ζήτημα. Σαφώς είναι γεωγραφικό το ζήτημα, αλλά άμα κάποια αεροπλάνα βγάζουν περισσότερα λίτρα, μπορεί να μην μας καίει και τόσο να περιμένουμε να μαζέψει κάθε φορά από τη θάλασσα, να μπορεί ένα αεροπλάνο, εφόσον προσγειώνεται και μαζεύει νερό και το πετάει, είναι, όντως είναι πολύ αργή αυτή η διαδικασία και μας ταιριάζουν τα αμφίβια μέσα, όταν θα μπορεί να απλώσει μεγαλύτερη ποσότητα λίτρων σε μία φωτιά, θα μπορεί να σβήσει και περισσότερο όγκο, έτσι. Τα Καναντέρ νομίζω τα είχαν φέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάτι τέτοιο. Όχι, το 1975 ο Καραμαλής. Πες να ήταν το μοναδικό σωστό πράγμα που έκανε αυτός ο εθνοπροδότης. Το 415 είναι το 1993 μοντέλο, αλλά δεν το έφερε ο Παπανδρέου, της καλλιώς. Και όμως... Όχι, είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν τόσο πρόβλημα όσο εμείς. Εγώ ανέφερα ότι είμαστε νούμερο ένα χώρα στον κόσμο σε πυρκαγιές ανά έκταση, όχι στο συγκεκριμένο βίντεο. Το αναφέρω τώρα, αλλά προφανώς αυτό εννοούσα. Ότι έχουν πολλές χώρες πρόβλημα ισχύει. Αλλά οι άλλες χώρες το πρόβλημα το λύνουνε. Εμείς είμαστε νούμερο ένα στον κόσμο σε πυρκαγιές ανά έκταση. Αυτό εννοούσα. Όλα τα νησιά από μία πυρκαγιά. Έτσι. Εδώ έχει βάλει από μόνος του πυρκαγιές στον ελληνικό χάρτη. Έχει σχεδιάσει πυρκαγιές από μόνος του Ολότοφ. Φτιάχνει πυρκαγιές, ρε παιδί μου, βάζει. Εδώ ξέρω εγώ έχει γίνει πυρκαγιά. Εδώ έχει γίνει, βάζει από μόνος του πυρκαγιές. Έχει κάψει την Ελλάδα μόνος του, λέω το. Αντί να μας δείξει επίσημο χάρτη, μας δείχνει χάρτη της Ελλάδας και βάζει από μόνος του πυρκαγιές για να αποδείξει ότι ήταν τόσες πολλές. Πρέπει να πάρει άλλα 3-4, γιατί αλλιώς είμαστε κομπλεξικοί. Θέλει να μας δείξει ότι ήταν τόσες πολλές οι πυρκαγιές, ώστε δεν προλαβαίναμε να τις σβήσουμε. Αυτό θέλει να μας αποδείξει. Και προφανώς με 3-4 δεν είναι το πρόβλημα, ωστόσο διορθώνεται έστω και λίγο. Αλλά θα σου πω συνέχεια. 5 εκατομμύρια το ένα. 25 εκατομμύρια για το ένα πυρκαγιές. 35. Ωραία. Άρα πάρουμε 3-4, πληρώσουμε 100 εκατομμύρια και θα κάνουμε μία τρύπα στο νερό ουσιαστικά. Τα CL415 έχουν 35 εκατομμύρια το ένα. Τα διαιρώ λοιπόν με το χρέος των γαμημένων κομμάτων που ψηφίζεται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που έχουν 840 εκατομμύρια χρέος δια 35, γιατί τόσα χρωστάνε τα σκουπίδια που ψηφίζετε όλα αυτά τα χρόνια και μου βγαίνει 24 αεροσκάφη. 35 εκατομμύρια επί 24, έτσι. Όταν θα ξεχρεώσουν οι παλιωμαλάκες τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ που ψηφίζεται, θα μπορούμε να πάρουμε 24 αεροσκάφη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ χρωστάνε από 5 εκατομμύρια το καθένα και τα υπόλοιπα κόμματα χρωστάνε 0. Τα πατριωτικά κόμματα, τα άλλα, η Κωνσταντοπούλου κτλ. Χρωστάνε 0. Είχαμε 80 πυρκαγιές τη μέρα και που στο τέλος δεν θα σβήσουν τις φωτιές. Ακριβώς γιατί ναι, το αεροσκάφος κάνει δουλειά. Περιμένω να μου δείξεις 80 σοβαρές πυρκαγιές στο μέγεθος της Ρόδου, έτσι, που δεν ήταν τόσο σοβαρές. Αλλά δεν είναι πανάκια. Δεν είναι ότι άμα έχουμε 2 αεροσκάφη σημαίνει ότι δεν θα καεί η Ρόδος. Ας είχαμε 5, 6, 7 αεροσκάφη στη Ρόδο, θα μπορούσαμε να στείλουμε τόσα αεροσκάφη να βοηθήσουν. Γιατί η Ελλάδα διαθέτει 17 αεροσκάφη, εν πάση περιπτώσει, και έχει και 19 πιζεντέλ. Το αεροπλάνο κατεβαίνει προς τα κάτω. Εδώ είναι η φάση όσο πιο κάτω γίνεται, όπου... έτσι, για να πέσει το αεροπλάνο πέφτει. Πιο πάνω στη φωτιά. Αυτό ισχύει, ναι. Να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά. Εδώ το φτερό, το βλέπετε αυτό εδώ.
Με το κοκκινάκι. Ρίσε αυτό το φτερό πάνω σε αυτό το δέντρο. Σπάει. 69 και ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει καινούργιο αεροσκάφη. Κατά τη σύγκρουση. Έχει πάρει φωτιά εδώ. Και το αεροπλάνο πέφτει κάτω. Προηγμένα υλικά τεχνολογιών. Αυτό καθιστά το αεροσκάφο πιο ανθεκτικό σε ακραίε συνθήκε. Το ακούσα. Λοιπόν, πρόσεξε. Άρα, είστε όλοι έτοιμοι. Αν ένα καναντέρ CL415 προσέκουρε σε κλαδιά δέντρου, είναι πολύ πιθανό να μην αποκολούν. Αυτό έχει πάρει όλη την πρόταση που αναφέρω εγώ, που λέω καθιστά το αεροσκάφο πιο ανθεκτικό σε ακραίε συνθήκε, γιατί διάβασα ότι μου έλεγε το ChatGPT και παρέκαμψε το χρήση προηγμένων υλικών και τεχνολογιών. Το λέει ξεκάθαρα. Χρήση προηγμένων υλικών και τεχνολογιών. Το λέει εδώ, το παρακάμπτει επίτηδε ότι νόμιζα ότι οι ακραίε συνθήκε έχουν σχέση με τα προηγμένα υλικά. Ό,τι να είναι. Ακραίε συνθήκε. Οι ακραίες συνθήκες που σου γράφει το ChatGPT δεν συμπεριλαμβάνουν τη σύγκρουση με δέντρο. Δεν καταλαβαίνει καν τι λέω και είναι σύγκρουση με κλαδί. 15, ο πλωτήρας είναι από μπαμπού και στα 4-15 είναι από το αδαμάντιο. Πρώτον, από το Φεβράριο του 2023 το κράτος έχει δώσει τη συντήρηση αεροσκαφών, την έχει βγάλει από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και την έχει αναθέσει σε μια ξένη εταιρεία, γαλλική είναι συγκεκριμένα, η Σαμπένα, η οποία ελεγχόταν για τεχνικές αστοχίες. Δηλαδή, τα αεροσκάφη δεν κατασκευάζονται σωστά, η εταιρεία είναι για τον Μπούτσο και όλα αυτά γιατί ο Μητσοτάκης και η παρέα του θέλουν να πάρουν τη μίζα τους. Να μην φτιάχνονται λοιπόν εδώ από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, να φτιάχνονται από τη γαλλική Σαμπένα. Και είδατε το αποτέλεσμα. Μπορεί να μας αποδείξει ο Λότοφ και όλοι οι άλλοι ψέκες νεοδημοκράτες ότι το λάθος αυτό δεν αφορούσε τη συντήρηση του αεροσκάφους από τη Σαμπένα. Να μου το αποδείξουν όμως αυτό. Δεύτερον, πιο ανθεκτικά υλικά όπως ανέφερα και πριν. Και τρίτον, κανένας αεροναυπηγός των social media δεν έχει κάνει crash tests είτε με τα CL415 που είναι πιο προηγμένα να κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή να βρει η άκρη του αεροσκάφους πάνω σε κλαδί δέντρο για να δούμε αν θα αποκολουθεί ο πλωτήρας όντως στο CL415, ούτε μπορεί να κάνει crash test στα άλλα τρία αεροσκάφη που προτείνω στη συνέχεια. Είναι και τα Air Tractor AT-802, τον Berger BE-200 Altair και τον Dash 8Q400. Καταλάβατε, δηλαδή αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα και που ασχολούνται με την πυροσβεστική και όλα αυτά, δεν το έχουν σκεφτεί να πατήσουν στο ChatGPT τι να παραγγείλουν. 5 μύθοι για τα εναέρια από τα πυροσβεστικά μέτρα. Αν είχαμε μπέρι, οι φωτιές θα έσβηναν ταχύτερα. Όχι, η Ελλάδα είχε μπέρι το 21, αλλά και το 7. Εξαιρετικά μεγάλο κόστος ενοικίασης και συντήρησης. Όχι, οι Ρώσοι δεν μας τα χάρισαν. Εκτός ότι παρουσίαζαν διαρκώς βλάβη στην Τουρκία, ένα παρουσίασε βλάβη, έπεσε και είχε 7 νεκρούς. Το 2021 γράφαν τα sites, πιλότος εξηγεί γιατί το ρωσικό Μπεργεύ B200 είναι ιδανικό για την Ελλάδα. Τότε τα Μπεργεύ μια χαρά σβήναν τις φωτιές. Με το που γίνανε οι Ρώσοι εχθροί μας, τα Μπεργεύ άχρηστα ρε. Και όσο για την Τουρκία, δεν ξέρουμε στην Τουρκία με τα τόσα οικονομικά προβλήματα που δεν έχουν να φάνε, που το 1 ευρώ ισούται με 25 τουρκικές λίρες, αν θα συντηρούσαν σωστά το συγκεκριμένο Μπεργεύ το οποίο έπεσε. Γιατί έχει βγάλει και τη δικιά του θεωρία Λότοφ ότι τα Μπεργεύ είναι χάλια. Η Ρωσία που είχε κάμπος από αυτά το 21 είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων, η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Καμένες εκτάσεις επί των εκτάσεων της χώρας είναι νούμερο 1 η Ελλάδα, έτσι ξεκάθαρα. Το λέω αυτό γιατί και ο Δένδιες ίδιες πίπες έλεγε. Ναι, η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Φυσικά και θα έχει περισσότερες καμένες εκτάσεις από τους υπόλοιπες. Η Ελλάδα φέτος έχει 89 εναέρια μέσα, 61 που έχει το 19. Βγαίνουν πολλές φορές κάτοικοι και λένε ότι δεν βλέπουν υπτάμενα. Αρχικά τα υπτάμενα είναι εξαιρετικά ευάλωτα συνθήκες, διότι πέρα από τη νύχτα που δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου, τα περισσότερα δεν επιχειρούν αν δεν υπάρχει ορατότητα, π.χ. λόγω καπνού ή ακραίες καιρικές συνθήκες. Συνθήκες δηλαδή που φωτιά φουντώνει. Το ότι έχουμε περισσότερα μέσα δεν σημαίνει ότι είναι και τα σωστά μέσα. Καθότι υπάρχουν ένα σωρό άλλα μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αγοράσει, όπως τα τρία αεροσκάφη που ανέφερα και αυτά τα 7. Τα οποία επιχειρούν και το βράδυ. Τα Καναντέρ δεν επιχειρούν το βράδυ. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και παλιότερα και όσοι αγοράσουν αεροσκάφη που έχουν σύμβαση με τους Καναδούς για να παίρνουν τη μίζα τους και δεν δέχονται άλλα αεροσκάφη. Μόνο τα καναδικά, παιδιά, συνεχίστε να αγοράζετε καναδικά. 7 αεροσκάφη επιχειρούν βράδυ. Είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Περιμένω τη γνώμη στα σχόλια φυσικά ελεύθερα. Και όσοι είστε νέοι στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε subscribe και ένα like για να στηρίξετε τον αλγόριθμο και μπορείτε να με στηρίξετε και στο Patreon στα links που δίνω στην περιγραφή. Όπως πάντα, ο Λότοφ θέλει να βγάλει λάδι την Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει σε τίποτα Νέα Δημοκρατία. Όλα πάνε τέλεια σε αυτή τη χώρα. Έχουν βγάλει δικό τους πόρισμα για το αν το αεροσκάφος συντηρήθηκε σωστά από τα γαλλικά μπουρδέλα που τα στέλνουμε για σέρβις που ελέγχονται για τεχνικές αστοχίες. Και έχουν βγάλει και πόρισμα, έχουν κάνει τεχνικούς ελέγχους στο μυαλό τους και crash tests με όλα αυτά τα αεροσκάφη τα πιο σύγχρονα που προανέφερα. Και πάνε να μας βγάλουν ότι ένα αεροσκάφος του 1969 ήταν ολόσωστο και ότι έφταιγαν οι πιλότοι που ακούμπησε στην άκρη του κλαδιού ενός δέντρου και αποκολλήθηκε ο πλωτήρας και δεν έφταιγε ότι το αεροσκάφος είναι το 1969. 69. Αυτά είχα να πω, περιμένω τη γνώμη στα σχόλια. Τα λέμε, για χαρά.